Τις δύο διαφορετικές όψεις της πόλης του Ηρακλείου τη βραδιά των εκλογών κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Στον αστερισμό των εκλογών η πλατεία Ελευθερίας, σε χαλαρούς και μουσικούς ρυθμούς η πλατεία των Λιονταριών. Σχεδόν γεμάτες από κόσμο ήταν οι καφετέριες, με τους αμόνες να απολαμβάνουν το καφεδάκι τους υπό τους ήχους μουσικής και με τους περισσότερους να μην έχουν εικόνα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μια συνηθισμένη Κυριακή όπως τις άλλες, θα πιούμε το καφεδάκι μας και κάποια στιγμή το βράδυ θα πάθουμε και τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει αγωνία. Για τα αποτελέσματα. Όχι. Δεν υπάρχει καμία αγωνία. Τα καφεδάκι και ήσυχα στο σπίτι για να είναι. Όχι, δεν έχω ενημερωθεί καθόλου. Τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε εσείς. Προηγείται με πόσο μεγάλο ποσοστό. Είναι λυπηρό. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, έλεος. Τι να πούμε, που έχουν φύγει όλα τα παιδιά μας έξω στην Ευρώπη. Τι έχουν κάνει γι' αυτό, κάναν τίποτα. Για τα Τέμπη. Ιδιαίτερα οι νέοι συζητούσαν για άλλα θέματα, ενώ άλλοι πολίτες αναζήτησαν τη τύχη τους στα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Ζητάτε τα πολιτικά, τις εκλογές ή όχι? Όχι, όχι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καθημερινά πράγματα. Καθημερινά. Θα πάνε διακοπές. Ναι. Έχετε αγωνία για το αποτέλεσμα? Και ναι και όχι. Θα δείξει. Εσείς ψηφίσατε? Εγώ όχι, δεν ψήφισα. Εγώ δούλευα. Δεν ασχολούμαστε πολύ με την πολιτική πλέον. Πήγα, ψήφισα βέβαια σήμερα, γιατί με βάλανε και φορευτική επιτροπή, αλλά δεν πήγα, γιατί δούλευα. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον η αλήθεια. Ναι, τώρα μόλις σχολάσαμε και έχουμε βγει για καφέ να ηρεμήσουμε. Γεια σας, παιδιά. Τίποτα πάντως δεν θύμιζε τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, οπότε οι θαμώνες παρακολουθούσαν με αγωνία τα αποτελέσματα από τις οθόνες που είχαν στηθεί σε κεντρικά σημεία. Θα το κοιτάξουμε το βράδυ, ναι, το βράδυ. Τώρα βόλτα εδώ, άραγμα. Ναι, ναι, χαλαρά. Σήμερα βόλτα με τον φίλο μου εδώ πέρα, για καφέ. Και περιμένουμε απλά το αποτέλεσμα. Ξέρετε τι έχει γίνει με τις εκλογές? Όχι, τίποτα. Πώς προηγείτε? Όχι, δεν έχουμε ιδέα. Διακοπές είστε εδώ? Ναι, ναι, ναι. Πώς περνάτε? Μια χαρά, πολύ ωραία. Δεν ακούσαμε τίποτα ακόμα. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα προσκυνήματα. Δεν είναι χαλαρό, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς πιστεύω για να πούμε το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτές τις εκλογές, γιγαντοθόνες για τα αποτελέσματα των εκλογών δεν υπήρχαν σαν λιοντάρια, ενώ λίγο μετά τις 8 το βράδυ έκαναν ζάπινγκ σε εκλογικά κέντρα των κομμάτων στην πλατεία Ελευθερίας, καθώς η αγωνία χτυπούσε κόκκινο για τον μεγάλο τελικό του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης, με μεγάλο χαμένο τον Ολυμπιακό.